Με μελανά χρώματα περιγράφει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την κατάσταση που παρελήφθησαν οι οκτώ εργολαβίε του αυτοκινητόδρομου Πατραπύργο σε απαντητικό έγγραφο ερώτηση σχετικά με το έργο. Στο κείμενο σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τι οκτώ εργολαβίε έλυγε οριστικά το 2023 και πω αν προχωρούσαν ακόμα και κάποιε από αυτέ, ήταν υπαρκτό ο κίνδυνο να απαιτηθεί επιστροφή του συνολικού ποσού για του πόρου που θα είχε λάβει το έργο. Αντίστροφα, σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργό και Μεταφορών Κόστο Καραμανλή επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση του έργου και από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ω εργογέφυρα που εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου. Υπογραμμίζεται δε πω, ω βέλτιστη λύση, επελέγει η επανένταξη του έργου στη Σύμβαση Παραχώρηση τη Ολυμπία Οδού και προ τούτο υπεγράφει πλαίσιο συναντήληψη μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και τη Παραχωρησιούχου Εταιρεία. Σήμερα δρομολογούνται οι αναγκαίε ενέργειε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επανένταξη του Τμήματο Πατραπύργο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά και μάλιστα τονίζεται πω είναι απόλυτα σαφέ ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει θέσει το ζήτημα τη υλοποίηση του Πατραπύργο σε απόλυτη προτεραιότητα. Ο συμπέρασμα, αναφέρεται πω η επιλογή τη κατάτμιση του έργου σε οκτώ επιμέρου εργολαβίε υπήρξε καταστροφική και δεν προσυδίαζε σε καμία απολύτω περίπτωση στο συγκεκριμένο έργο. Αυτό που έρχεται ω νέο στην πολύκροτη υπόθεση είναι πω, όπω υποστηρίζεται στο έγγραφο, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει επανειλημμένα προ την προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση την πλήρη διαφωνία τη στην επιλογή τη διαίρεση του έργου σε επιμέρου εργολαβίε, ενώ είχε εκφράσει και τι ενστάσει τη για τι υπερβολικά χαμηλέ προσφορέ, μεγάλε εκπτώσεις που υποβλήθηκαν.